Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο κύριες παρεμβάσεις αυτού του πρώτου νομοσχεδίου νομίζω ότι αναλύθηκαν εκτενώς και από τους υπουργούς και από τον εισηγητή μας και από τους συναδέλφους βουλευτές που πήραν τον λόγο και έχουν γίνει κατανοητές πια από τους πολίτες. Η πρώτη παρέμβαση μειώνει μεσοσταθμικά τον ένφια κατά 22% μέσα στο 2019 με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 205 εκατομμύρια ευρώ. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτήν την γενναία ελάφρυνση. Μια ελάφρυνση όμως η οποία κλιμακώνεται δίκαια ανάλογα με την αξία του ακινήτου. Στις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ η μείωση είναι της τάξης του 30%. Για αξίες από 60 έως 70.000 ευρώ είναι 27%. Για ακίνητα που έχουν αξία μέχρι 80.000 ευρώ η μείωση πηγαίνει στο 25%. Και για ακίνητα αξίας από 80.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, και αυτά τελικά είναι και τα περισσότερα, ο ένφια μειώνεται κατά 20%. Ενώ και τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες η μείωση είναι μικρότερη, είναι της τάξης του 10%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν αμέσως εντός των επόμενων 6 εβδομάδων όταν θα έχουν αποσταλεί τα εκαθαριστικά τους ελαφρύνσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας τους.